Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή On Camera, μπροστά από τις κάμερες και για αυτή την Πέμπτη, όπως πάντα, ζωντανά από το Σύρος στη Βιέννα. Ό,τι και να κάνει ο καιρός, ό,τι δόντια και να δείχνει, ο καιρός θα μας δείξει το καλό του πρόσωπο. Ελπίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ πολύ καλό και ευχάριστο καλοκαίρι από φυσικής πλευράς, έτσι, από καιρικά φαινόμενα κλπ. Σήμερα Πέμπτη, 14 του Μαΐου. 14 Μαΐου λοιπόν και η εκπομπή μπροστά από τις κάμερες. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην διημερίδα που διοργάνωσαν ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου Αντιπάρου το προηγούμενο Σάββατο Κύριακο, 9 και 10 Μαΐου, στην όμορφη Νάουσα της Πάρου. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι ήταν υπέτειοι για αυτή την πετυχημένη σε εισαγωγικά διημερίδα, η οποία είχε πολλά πολλά ενδιαφέροντα, τρομακτικού ενδιαφέροντος εισηγήσεις, ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο τον εμπορικό ή επιχειρηματικό κόσμο, αλλά απασχολούν τις τοπικές μας κοινωνίες, καθότι είναι και ένας τουριστικός προορισμός, το Νότιο Αιγαίο, ονομός των Κυκλάδων. Είχαμε βέβαια και εκπροσώπηση από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ του νομού των Κυκλάδων. Παρόντες ήταν ο κύριος Συρμαλένιος και ο κύριος Μανιός. Οι εκδηλώσεις έγιναν, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα ΑΚΤΗ, στην Άουσα της Πάρου, και από ύλη και από τοποθετήσεις τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ επιτυχημένοι. Βέβαια θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση. Εν πάση περιπτώσει, ας μην το καυτηριάσω, ας μην το σχολιάσω για τους τοπικούς εκεί άρχοντες της νήσου Πάρου. Πάντως, να τους ευχαριστήσω όλους όσους τουλάχιστον συνάντησα και συζήτησα μαζί τους. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ έτσι στην εισαγωγή την σημερινή της εκπομπής μας, ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και να το κοινοποιήσω και στην και στον υπόλοιπο χώρο του νομού των Κυκλάδων. Ως γνωστόν, το αεροδρόμιο της Πάρου έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο υλοποίησης κατασκευής. Έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν κατασκευαστεί οι αεροδιάδρομοι και οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης. Αυτό το οποίο απομένει είναι τα κτηριακά, τα συγκροτήματα, οι εγκαταστάσεις λοιπόν, στις οποίες δείχνει μια αδυναμία το κράτος, οι υπηρεσίες να βρεθούν πόροι για να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί, για να δοθεί στην χρήση, που πιστεύουν πολλοί, όπως είναι ευνόητο, ότι θα απογειώσει τουριστικά αυτό το υπέροχο νησί της Πάρου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ λοιπόν μαζί σας, είναι ότι γίνονται προσπάθειες από τους τοπικούς φορείς, από τον Δήμο της Πάρου, από τους συλλόγους, από τους επιχειρηματίες, να αναλάβουν οι ίδιοι το κόστος, να πληρώσουν οι ίδιοι δηλαδή το κόστος το οποίο απαιτείται για αυτή την κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο της Πάρου, για να δοθεί μια όθηση και να κλείσει και να λειτουργήσει όσο δυνατόν γρηγορότερα. Βρέθηκα και εγώ σε μια συνάντηση της Ένωσης των Ξενοδόχων της Πάρου και για να μην σας απολυλογώ, αφού
κατέγραψα στα αυτιά μου και στο μυαλό μου ό,τι υπόθηκε, κρατώ ένα μόνο, ότι ο Σύλλογος των Ξενοδόχων της Πάρου δεσμεύτηκε και πήρε απόφαση η Γενική του Συνέλευση ότι το 1% του τζίρου των ξενοδοχειακών αυτών επιχειρήσεων στην Πάρο θα το δώσουν στον κουμπαρά που δημιουργήθηκε για την αποπεράτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Πάρου. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας πολύ πιο ενεργά από ό,τι τουλάχιστον φαντάζονται πολλοί συνέλληνες και συμπατριώτες, και αυτό το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στις μικρές μας τοπικές κοινωνίες είναι να μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Μπορεί να υπάρχουν στοιχειώδεις υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη ότι θα πρέπει το κράτος και η κυβέρνηση να έχει λύσει το ζήτημα της παροχής της υγείας. Φυσικά και είναι ζήτημα της κυβέρνησης και των συναρμοδίων υπουργείων, γιατί και φορολογούν τους Έλληνες για να παρέχουν το αγαθό που λέγεται υγεία και όχι αυτή την εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα. Θα το σχολιάσουμε στην συνέχεια και την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το νοσοκομείο της Σύρου, παραδείγματι. Έχω πει και έχω δώσει βέβαια και το μήνυμά μου ότι θα πρέπει και αυτή η συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Σύρου, οι φίλοι του νοσοκομείου, να ασχοληθούν και να κοινοποιήσουν σε εσάς όλους τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτό το νοσοκομειακό ίδρυμα που λέγεται Νοσοκομείο Σύρου. Θέλω όμως να πω και να ευαισθητοποιήσω και άλλες τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο επιχειρήν, ότι θα πρέπει και αυτοί να συνδράμουν παράλληλα στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και να μην κάνουν να μην πω τη λέξη. Βάζω μία ανωτελεία για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Αντιπρόεδρο των Μικρομολογιούχων, του Συλλόγου Μικρομολογιούχων, τον κύριο Γιάννη Τσολιά, να έχουμε την καθιερωμένη ενημέρωση, γιατί έχει και πολλά ενδιαφέροντα να μας πει. Δεν τα είπα εγώ, γιατί θα ήθελα να τα ακούσω από τον Γιάννη τον Τσολιά, αφού τον καλησπέρισω πρώτα. Κύριε Τσολιά, μ' ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούω. Καλησπέρα σε Σύρο. Κυκλάδες, καλησπέρα στο Αιγαίο. Κάθε Πέμπτη από το βήμα αυτό η φωνή μας ακούγεται. Και αυτή την Πέμπτη έχουμε να πούμε πολλά, γιατί μεσολάβησαν γεγονότα. Όπως είπατε κι εσείς, μεσολάβησαν γεγονότα στα οποία ο κ. Παπαμιμίκος χαρακτήρισε τον Νίκο τον Τζουλχά, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τις Σέρες, ο οποίος βρέθηκε στις Σέρες όταν ήρθε ο κ. Σαμαράς την προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το χαρακτήρισε προβοκάτορα. Και άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεργεί κάτω από τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ πέρα σε αυτό το βήμα σήμερα για να πω ότι τον κύριο Τσουλχά, ο οποίος θα προχωρήσει και σε μήνυση εναντίον του κύριου Παπαμιμίκου, το λέω πρώτη φορά σε πανελλήνια να τα ακούσουν όλοι και όλοι όσοι μας βλέπουν στο ίντερνετ, και θα προχωρήσει κάτω από την αιγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων. Λοιπόν, τον κύριο Τσουλχά δεν τον έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Τσουλχά, ό,τι έβαλε να κάνει, τον έβαλε ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Όσο και να φαίνεται περίεργο αυτό, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος και η προηγούμενη κυβέρνηση, με τη συμπεριφορά της κοροϊδίας, της αναμονής, των ψεύτικων υποσχέσεων, επί 2,5 χρόνια που παίζανε στην πλάτη 15.000 ελληνικών οικογενειών, και σε βάρος 200.000 Ελλήνων που κρύβονται πίσω από αυτές τις 15.000 οικογένειες, όχι μόνο τον κύριο Τσουλχά, όχι μόνο στις Σέρες, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος βρεθεί ο κύριος Σαμαράς, θα έχει πάντα απέναντί του έναν ομολογιούχο. Όπως απέναντί της θα έχει κάθε φορά έναν ομολογιούχο οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση δίνει ψεύτικες υποσχέσεις, καπηλεύεται τις ψήφους μας, καπηλεύεται αυτόν τον αγώνα που κάνουμε εδώ και 3 χρόνια και προσπαθεί να δημιουργήσει ψεύτικες πεπιθήσεις σε εμάς τους ίδιους. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω και το περνάμε στην προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Αν ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να μας βρίσκει μπροστά του, μπορεί να μην κάνει περιοδίες. Εμείς ζούμε σε μια ελεύθερη Ελλάδα και έχουμε το δικαίωμα να εκφραζόμαστε απέναντι σε όλους αυτούς που μας υποσχέθηκαν φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Αυτό βέβαια ισχύει για την τωρινή κυβέρνηση. Ισχύει για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, οι οποίοι, αν δεν κάνουν πράξη αυτά τα οποία μας έχουν υποσχεθεί και έχουν δεσμευθεί στη Βουλή η κυρία Βαλαβάνη, ο κύριος Καμένος, ο κύριος Τσίπρας, πράγματα που τα έχω ξαναπεί σε προηγούμενες εκπομπές, θα μας βρουν και αυτοί μπροστά τους.
Έχουμε την πεποίθηση και πιστεύουμε ότι αργά ή γρήγορα το δικό μας το θέμα θα λυθεί. Αλλά επίσης ταυτόχρονα θέλω να καταγγείλω μεθοδεύσεις άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως παραδείγματος χάρη είχα μια επαφή με το ράδιο Μετρόπολης που είναι στη Θεσσαλονίκη, ότι ο κύριος Παπαζαφυρίου μου είπε ότι τους κομολογιούχους τους κόβω από την εκπομπή του. Κόβει από την εκπομπή 15.000 οικογένειες. Ο λόγος γιατί δεν βγήκαμε στην εκπομπή του αφού του έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Αυτό το θεωρώ πραξικόπημα σε βάρος της ελεύθερης έκφρασης. Αυτή τη στιγμή θέλω να καταγγείλω από τη δικιά σας εκπομπή το Ράδιο Μετρόπολης. Έχω πει ότι εμείς, σαν ομολογιούχοι, θα βγούμε και δεν θα μας σταματήσει κανένας. Αν ο συγκεκριμένος κύριος ή αν το Α ή Β κανάλι θέλει να μας κόψει, είναι δικαίωμά του. Το δικαίωμα όμως στην ελεύθερη έκφραση και στη φωνή και αυτό που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, την αγανάκτησή μας, δεν μπορεί να μας το κόψει κανένας. Και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην μας βγάζουν και να μας εγκλωβίσουν, εμείς θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε στους δρόμους και να φωνάζουμε. Πάντως, όσο είμαστε στον αέρα, εμείς δεν σας το θέτουμε αυτό και το έχουμε πει πολλές φορές. Και θα ήθελα να έτσι εξαφορμήσει, αφού μπήκαμε και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή σήμερα μου ήρθε και αυτό το εξώδικο σαν υπεύθυνος αυτής της εταιρείας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Με σημερινή ημερομηνία λοιπόν, φαντάζομαι το πήραν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να έχουν την ευθύνη λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην χώρα μας. Θέμα έχει αυτή η κοινοποίηση η οποία γίνεται και προς εμένα, η απεγκατάσταση καιροσυστημάτων αναλογικής ευρύ εκπομπής στον ομό των Κυκλάδων. Λίγο ως πολύ έρχεται λοιπόν η ανεξάρτητη αυτή αρχή και λέει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΤΑΔΕ-ΤΑΔΕ 30 Δεκάτου 2014, δεν ξέρω αν η κυβέρνηση σημερινή τα ξέρει αυτά. Εν πάση περιπτώσει το λέω δημόσια, το δημοσιοποιώ λοιπόν, γιατί καλά είναι η περίσσια υποκρισία. Θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση και να αποφασίσει να κυβερνήσει. Και τα λέω με τα λόγου γνώσεως ότι λέω. Θα αποφασίσουν οι Έλληνες βουλευτές που βρίσκονται στην πλειοψηφία και κυβερνούν αυτή τη στιγμή να αποφασίσουν να κυβερνήσουν, εάν θέλουν να κυβερνήσουν. Έτσι. Σύμφωνα με την κοία λοιπόν αυτή την οποία αναφερόμαστε, ξεκίνησε λέει 6 Δευτέρου η ψηφιακή εκπομπή τηλεοπτικού σήματος στον ομό των Κυκλάδων μέσω του αδειοδοτημένου ψηφιακού παρέχου DJA με ταυτόχρονη διακοπή των εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική εκπομπή. Και εντός 3 ημερών πρέπει να διακόψουμε ο κάθε αναλογική εκπομπή, πρέπει να κατεβάσουμε και να καταστρέψουμε κατά κάποιο τρόπο όλα τα καιροσυστήματα τα οποία βρίσκονται. Με δύο λόγια πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι οι σταθμοί, οι τηλεοπτικοί σταθμοί που βρίσκονται στη χώρα μας να ξεκόψουν οποιαδήποτε τεχνική εγκατάσταση έχει και να είμαστε υποχείριοι σε μια αυριανή έτσι, συμπεριφορά από την DJA ή ανάλογες επιχειρήσεις σαν την DJA. Να είμαστε υποχείρια λοιπόν και ανά πάσα στιγμή να είμαστε ευάλωτοι και να μην μπορούμε πλέον να κάνουμε καμία μα καμία εκπομπή στον ελλαδικό χώρο υπηρετώντας την δημοκρατία και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι συστήματα τα οποία υποκρύπτουν φοβερά μεγάλα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ενημέρωσης της ανεξάρτητης και το καταγγέλλω δημόσια και δεν γνωρίζω αν η ελληνική κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία γνωρίζουν αυτά τα εξώδικα τα οποία φαντάζομαι πήγαν σε όλους τους υπευθύνους των τηλεοπτικών σταθμών. Εγώ διαμαρτύρομαι εντονότατα σαν εκπρόσωπος αυτού του τηλεοπτικού σταθμού και προκαλώ την ελληνική σημερινή κυβέρνηση και τους Έλληνες βουλευτές να πάρουν θέση στο συγκεκριμένο, γιατί εγκυμονούν κίνδυνοι οι οποίοι είναι τεραστίων διαστάσεων για τα επόμενα χρονικά διαστήματα τα οποία θα βιώσει η χώρα και οι πολίτες τους. 15.000 οικογένειες ομολογιούχων, αν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, θα καταγγείλουμε το θέμα κατευθείαν στο Υπουργείο. Υπάρχει ένα βήμα αυτή τη στιγμή, ένα βήμα ελεύθερο που μας αφήνει να εκφραζόμαστε. Με τέτοιες μεθοδεύσεις, το μόνο που έχουν να βάλουν είναι την ίδια τη δημοκρατία και την ελεύθερη έκφραση. Εμείς είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας, γιατί μας δίνεται αυτό που άλλοι προσπαθούν να μας το κόψουν. Μας δίνεται τη φωνή και την ελεύθερη έκφραση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, να τα ακούσουν και εντός 30 ημερών από την επίδοση της παρούσας επιστολής, μας κοινοποιήσετε. Ακούστε, χρονοδιάγραμμα. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Η ανεξάρτητη είναι αρχή. Το κράτος λειτουργεί όπου θέλει μόνο. Και θα πω και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι θέλω να πω, γιατί έχω πολλά θέματα να σχολιάσω σήμερα. Αν ωραία, προλάβω. Ας το δει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντός τριών. Έχουν οι ΑΝΕΛ, τρεις βουλευτές έχουν οι Κυκλάδες για πρώτη φορά από το ΣΥΡΙΖΑ στον ομό Κυκλάδων. Πρέπει να προστατευτεί το κανάλι,
Πρέπει να προστατευτείτε εσείς, πρέπει να προστατευτεί η ελληνική έκφραση. Δεν θα εκφράζεται όλη η Ελλάδα από 5 κανάλια πανελλαδικά. Εντός 30 ημερών από την επίδοση της παρούσας επιστολής, μεταξύ άλλων, μας κοινοποιήσετε χρονοδιάγραμμα απομάκρυσης όλων των κεραιοσυστημάτων αναλογικής ευρυεκπομπής και των ανενεργών κεραιοσυστημάτων ζεύξης από όλες τις θέσεις εκπομπής που έχετε δηλώσει είτε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, βλέπε σχετικό, είτε στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και από κάθε άλλο σημείο και απομάκρυσης κάθε εγκατάστασης, ανοίγει μια παρέθεση, ή κίσκος, πυλώνας και ούτω καθεξής, ό,τι συνεπάγεται στα βουνά, τα οποία έχουν γίνει μετακόπων και χρημάτων και βασάνων τεραστίων θυσιών, κλείνω την παρέθεση, από τα ανωτέρα σημεία που δεν χρησιμοποιείται πλέον για νόμιμη παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δηλαδή, με δύο λόγια, θα είμαστε υποχείριοι, σώνει και καλά, να τα καταστρέψουμε αυτά και να βγάλουμε και τους οικίσκους. Εγώ θα απαντήσω με ένα τεράστιο όχι, όχι του 28 Οκτωβρίου, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η δημοκρατία μας, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν αυτοί οι οποίοι σκέφτονται για αύριο. Κλείνω για την παρέθεση και βάζω ανωτελεία. Πρέπει να το πάρουν πάνω τους οι βουλευτές αυτοί που εκφράζουν τον ελληνικό λαό και είναι οι βουλευτές της περιοχής. Δεν είναι δυνατόν να φημωθεί ένα κανάλι σαν το δικό σας. Δεν είναι εμείς από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Να. Από όλη την Ελλάδα εκφραζόμαστε μέσα το δικό σας το βήμα. Λοιπόν, οι ομολογιούχοι κύριε, και άλλες κατηγορίες ανθρώπων θέλουν να έχουν φωνή. Αυτό, δεν κύριε, αυτά τα πράγματα. Αυτό, κύριε Τσολιά, δεν αφορά μόνο το δικό μας κανάλι τηλεοπτικό. Αφορά όλα τα τηλεοπτικά περιφερειακά κανάλια της χώρας. Ναι, δηλαδή τι θα γίνει αυτό που είπα πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει θέμα. Να και να μιλήσουμε μόνο αν και εφόσον κάποια μεγάλα κανάλια με κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα μας δίνουν το λόγο. Δηλαδή θα περιοριστεί από πολυφωνία, θα γίνει ένα πράγμα το οποίο θα είναι τελείως ελεγχόμενο. Όχι, αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Δεν αυτό ξέρω αν θα ακούσει καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, το παρακολουθούμε έτσι, επειδή είχαμε την κουβέντα, θα ήθελα να το ενημερωθείτε και εσείς από εμάς και ζωντανά. Εγώ επαναλαμβάνω και πάλι, την επόμενη Πέμπτη θα είμαστε και πάλι στην συχνότητα, πρώτα ο Θεός που λέμε, και όσο εκπέμπουμε το βήμα είναι ανοιχτό όχι μόνο για εσάς αλλά για όλους όσοι βρίσκονται σε θέση να κοινοποιήσουν όχι μόνο προβλήματα αλλά να καταγγείλουν και ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω ενημέρωση στο ευρύ κοινό. Να είστε καλά, κύριε Στογγέλη. Σε ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά, καλά, θα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς. Έτσι βρήκα την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, το κράτος λειτουργεί όπου θέλει μόνο. Τι εννοώ? Λοιπόν, Πρωθυπουργείο Οικονομικών και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Στη συνέχεια των σχετικών σας ενημερώνουμε ότι επειδή οι υπονημοποιήσεις ή κατασκευές βρίσκονται σε θαλάσσιο χώρο, καθήλυν αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά είναι η εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων στην οποία και κοινοποιείται το παρόν. Επειδή πάντως η ευρύτερη περιοχή των έργων παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, σε περίπτωση μελλοντικών εσκαφικών ή άλλων εργασιών, θα πρέπει να επιβληθεί φάκελο στην υπηρεσία μας, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος αρχαιολογικός έλεγχος από πλευράς αρμοδιοτήτων μας, σύμφωνα με τον νόμο 3028 του 2002, για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και υπογράφουν οι προϊστάμενοι κλπ. Βέβαια, αυτά είναι ψηλά γράμματα και αφορούν βέβαια τους απλούς θνητούς πολίτες και ταλαιπωρούν, θα έλεγα, όποτε βρίσκουν την ευκαιρία αυτοί όλοι οι μηχανισμοί οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί υποτίθεται να υπηρετήσουν αυτά που έχουν θεσπιστεί στα χαρτιά. Πού είναι η κυρία Σίμωση, δεν ξέρω, πού βρίσκεται αυτή η εκλεκτή κυρία, η κυρία Σίμωση, να μας σώσει και να μας δώσει τα φώτα της. Τι ακριβώς γίνεται με το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο πραγματικά είναι κανείς να απορρεί. Τώρα πολλοί θα αναρωτιούνται τι ακριβώς είπα και τι δεν είπα. Αυτοί οι μοιημένοι γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να θορυβηθούν και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις ευθύνης και υπηρετούν ό,τι υπηρετούν και να υπηρετήσουν υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον και να ακολουθήσουν κατά γράμμα και κατά κόμμα ό,τι ακριβώς λένε οι κείμενες διατάξεις και οι νομοθεσίες και οι νόμοι οι οποίοι βρίσκονται εν ισχύ και να εφαρμόζονται προς όλους το ίδιο απέναντι στον νόμο. Πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι. Θέλω να σχολιάσω, φίλες και φίλοι, αφού σας υπενθυμίσω και πάλι ότι η απόψινή μας εκπομπή 14 Μαΐου θα
Έχει σαν θέματα έτσι διάφορα τα οποία καταγγέλλονται από την συχνότητα αυτή. Δεν θα ήθελα βέβαια να χρησιμοποιήσω σκληρές εκφράσεις ή ζητήματα τα οποία να διχάσουν ή να δημιουργήσουν κατά κάποιο τρόπο έτσι ένα προβληματισμό σε πολλούς από εμάς ή από εσάς. Θα θέλω όμως να πω ότι θα πρέπει οι έχοντες την ευθύνη σαν προσωπικό όπου και να υπηρετούν είτε πολιτικό είτε υπηρεσιακό να προστρέχουν στις διατάξεις και στους νόμους, να εφαρμόζουν, να προσέχουν τις διατάξεις και τους νόμους και να είναι σύνομοι με αυτά τα οποία έχουν ορκιστεί, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι δεν έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι αντιδρούν και θα πρέπει να υπηρετούν και την διαφάνεια αλλά και την πολυφωνία και να ενσκύπτουν σε οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή οργανισμός κάνει ή θέτει ενώπιον των πολιτικών ή υπηρεσιακών παραγόντων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί στην συμπεριφορά μας και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεγεί και είναι αιρετοί. Και εννοείται ότι λέω. Πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι και αν δεν μπορούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν τέτοιους θεσμούς, καλό θα είναι να πάνε σπίτι τους και να μην προκαλούν άλλο περισσότερο την τοπική ή τις τοπικές κοινωνίες. Βάζω μια ανατελεία να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν συμπαθέστατο καρδιολόγο, γιατρό, τον κύριο Γιαννουλόπουλο. Κύριε Γιαννουλόπουλε, καλησπέρα σας. Κύριε, τι κάνετε? Δεν σας άκουσα. Καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα σε όλους και στην τι κάνει η αρχόντισσα των Κυκλάδων, το στολίδι της, των Κυκλάδων, η Σύρος. Η Σύρος, η Ερμούπολη. Καλά πάμε, καλοκαιρεύουμε μέσα στο γενικό οριμαγδό τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή η χώρα, γιατί οριμαγδό πρέπει να τον ονομάσω, δίχως να έχω την τάση να με μεμψιμηρώ ή να κλαίγω ή να κινδυνολογώ. Πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργηθεί και το κατάλληλο πεδίο για να αναστηθούμε, κύριε Γιαννουλόπουλο. Ακριβώς, ο ρημαγδός είναι ποιητικός όρος, κύριε Στρογγύλη, γιατί εδώ στην Αθήνα το βιώνουμε περισσότερο ίσως από την επαρχία, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τουλάχιστον οι γιατροί τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν πλέον εξυπηρέτηση, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουμε γύρω στους 3.000 ανασφάλιστους και κάνουμε τιτάνια προσπάθεια οι γιατροί με την αλληλεγγύη από την οποία διέπεται ο Έλληνας γιατρός να στηρίξουμε όσο μπορούμε, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο για να καλύψουμε τις ανάγκες του πληθυσμού και έτσι λοιπόν το μείζον πρόβλημα για μας είναι η νοσηρότητα του πληθυσμού που δεν έχει περίθαλψη, δηλαδή μια περίθαλψη που του εστέρισαν οι κυβερνητικές πολιτικές και οι κυβερνήσεις των μνημονίων τα τελευταία 4 χρόνια με παράνομο τρόπο, διότι οι ασθενείς είχαν πληρώσει για να έχουν περίθαλψη από τον μόχθο της εργασίας τους, από τις κρατήσεις που είχαν κάνει τα ασφαλιστικά ταμεία, και τώρα λοιπόν στο όνομα της τοκογλυφίας στην Ευρώπη, γιατί εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη της δημοκρατίας υποτίθεται, αλλά δυστυχώς εγκλωβιστήκαμε στην Ευρώπη της τοκογλυφίας. Όλα τα χρήματα λοιπόν τα οποία εισπράττονται δίδονται για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι και ο λαός εξαθλιώνεται. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν μια πληθυσμιακή οντότητα οδηγείται σε έλλειψη τροφής, και αυτό ένα ποσοστό του πληθυσμού το γεύεται ήδη, του λείπουν τα τρόφιμα, ή κυρίως όταν οδηγείται σε πρόσβαση ακατάλληλης τροφής, και τρίτον όταν εξαθλιώνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τότε οδηγείται λοιπόν σε νοσηρότητα και σε θνητότητα, και βάσει του νόμου 3033 άρθρο του υπάρχοντος συντάγματος, άρθρο 7, παράγραφος 1, β και 2, β, χαρακτηρίζεται ως γενεοκτονία αυτά που προανέφερα. Είναι γενεοκτονία, είναι μορφή γενεοκτονίας, έχει όλα τα χαρακτηριστικά
και βάσει του καταστατικού χάρτη της Νιρεβέργης αυτά θεωρούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι τα διέπραξαν και συνεχίζουν να τα διαπράττουν. Αυτή είναι η θέση των επιστημόνων στην Αθήνα, αυτή είναι η θέση των γιατρών και του πανεπιστημονικού πετόπου στο οποίο τυχαίνει να είμαι συντονιστής, γιατί βρίσκονται επιστήμονες σε αυτό το φορέα από όλο το φάσμα των επιστημών της χώρας και του απόδημου ελληνισμού. Κύριε Γιαννουλόπουλε, θα ήθελα να εξαφορμίσω, σας καλώ βέβαια να πούμε και στους τηλεθεατές μας, επειδή θα γίνει και μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, θα μας πείτε εσείς βέβαια περισσότερα την ερχόμενη Κυριακή που μας έρχεται, δηλαδή, με ενδιαφέροντα θέματα όπου δεν απασχολούν μόνο τους γιατρούς αλλά και τους πολίτες. Είπατε προηγουμένως ότι έχει, θα λέγαμε, σε τραγική κατάσταση οδηγηθεί ο χώρος της υγείας. Πόσο μάλλον εδώ στα νησιά μας που υπάρχει και η μεγάλη έλλειψη και των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το νοσοκομείο Σύρου, το μεγαλύτερο νοσοκομείο θα έλεγα εδώ στο νομό των Κυκλάδων και βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται μια επίσχεση εργασίας, γίνονται παραστάσεις παραστάσεων. Είμαστε σε μια τραγική κατάσταση όσον αφορά στον χώρο της παρεχόμενης υγείας. Υπάρχουν κίνδυνοι πλέον και δεν στέκω μόνο σε επικουρικούς γιατρούς ή στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ή στην ανυπαρξία προϋπολογισμών και χρημάτων για τα στοιχειώδη. Μιλάμε, είναι τραγική η κατάσταση και είναι περιττό να σας πω τι ακριβώς γίνεται, γιατί θέλω να κινδυνολογήσω ακόμη περισσότερο και δημιουργήσουμε έτσι μια μεγαλύτερη αναταραχή στον τοπικό πληθυσμό του νομού των Κυκλάδων. Θα πρέπει να επιληφθούν παρά αυτά, άμεσα που λέμε, οι υπεύθυνοι, γιατί δεν πάει άλλο, πραγματικά. Ναι, περιγράψατε πλήρως και με σαφήνεια και με ακρίβεια, θα έλεγα. Εγώ καταθέτω την αγωνία μου δημόσια. Είναι ευρύτερη κατάσταση της εξαθλίωσης της υγειονομικής περίθαψης σε όλα τα νοσοκομεία και στην Αθήνα είναι τα ίδια προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον χρήματα, δεν δίδονται, δεν χορηγούνται χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη. Όπως είπαμε, τα χρήματα εισπράττονται όλα, εισπράχτηκαν από τους Δήμους και από την Περιφέρεια για να πληρωθούν το ΔΝΤΟΥ, το οποίο βάσει του νόμου που έχει και δεν έκανε χρήση η κυβέρνηση, είχε δικαίωμα να μην το πληρώσει για τρεις μήνες και έσπευσε ως το υπάκουο και εθελόδουο παιδί να πάει να πληρώσει τις δόσεις του ΔΝΤΟΥ τη στιγμή που εξαθλιώνεται ο λαός και η νοσηρότητα καλπάζει. Και μην νομίσουμε ότι υποτίθεται ότι εμείς είμαστε υγιείς. Μπορεί να ξεσπάσει μια επιδημία, έχουμε πολλούς μετανάστες που έχουν μεταδεδικές αρρώστιες και να έχουμε πρόβλημα όλος ο πληθυσμός και κυρίως τα ανθεκτικά μικρόβια τα οποία κυκλοφορούν και στελέχη ανθεκτικά της φυματίωσης που είναι στην Αθήνα κυρίως από τους μετανάστες. Είναι πρόβλημα μείζων πλέον. Μείζων πρόβλημα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό να το αναδείξουμε σε μια ολοκληρωμένη εκπομπή σας, γιατί επισημαίνεται πράγματι τα σημαντικά και σπουδαία, κύριε Στρογγύλη, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα που αφορούν το λαό άμεσα, είναι άμεσης ανάγκης το θέμα της περίθαλψης και της ζωής και της προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού μας. Να πούμε, κύριε Γιαννουλόπουλε, για την ημερίδα της Κυριακής που πραγματοποιείται. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Συρίγο που είναι πρόεδρος αυτής της πρωτοβουλίας που είναι μια σύναξη τον κύριο Πασχάλη, αγροτικών και εκτινοτροφικών συνεταιρισμών των μικρών Κυκλάδων στην Αθήνα, στο Ευγενίδη Ίδρυμα απέναντι από το Ωνάσιο περίπου, μια ημερίδα με θεματολογία σημαντική και από ό,τι βλέπω από τους ομιλητές και τα θέματα στοχεύουν στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας που πρέπει να αναδείξουμε όλοι μας. Και ποια είναι αυτή? Είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούν το ενδιαφέρον μας και όλη μας η προσπάθεια να αρχίσει να καλλιεργείται η γη και να παράγονται προϊόντα, ακτινοτροφικά και γεωργικά προϊόντα, γιατί έχει η γη, όπως ξέρετε, είναι χέρσα πλέον και δεν καλλιεργείται. Αυτό όμως χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις και στην τοποθέτησή μου θα έχω
την τιμή και την χαρά να μου δώσει το λόγο ο κύριος Συρίγος από ό,τι μου είπε, γιατί δεν είμαι στο πρόγραμμα των ομιλητών, έξτρα θα μου δώσει το λόγο στην σύναξη αυτή, να καταθέσω μία άποψη πια, ότι χωρίς τους δύο μαστούς που θρέφουν μια χώρα, γεωργία και εκτινοτροφία, ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ και θα έχουμε πρόβλημα ακόμα και επισιτιστική κρίση, και πρέπει να το δούμε ως εξής, ότι πρέπει να αναδειχθεί επιτέλους και να αρχίσει από αυτή τη χώρα, από τη δική μας τη χώρα που παρήγαγε τον πολιτισμό, το επάγγελμα του γιατρού και του κτηνοτρόφου να αναδειχθεί οικονομικά και κοινωνικά σε ένα τέτοιο επίπεδο που να είναι εισάξιο ίσως και λίγο παραπάνω από το φαρμακοποιού. Γιατί? Το γιατί η απάντηση τη δίνει ο Ιπποκράτης, την έχει δώσει, είναι διαχρονικά ίσχυε και ισχύει και θα ισχύει εις το διηνεκές, όχι εις το διηνεκές να πληρώνουμε τις δόσεις όπως είπε ο Υπουργός Οικονομίας. Αυτή είναι ντροπή και όνειδος για την Ελλάδα να λέγονται τέτοιες τοποθετήσεις στη στιγμή που ο λαός υποφέρει και εξαθλιώνεται. Ο Ιπποκράτης λοιπόν είπε ότι το φάρμακό σου είναι η τροφή σου και η τροφή σου το φάρμακό σου. Άρα λοιπόν η πρόληψη της υγείας μέσω των τροφών είναι ρίση του Ιπποκράτη, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν σε αυτόν τον πλανήτη. Και αυτό, πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας πρόληψης είναι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, τους οποίους εμείς μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε τάχιστα, αν και είναι έμπειροι και πολύ καλοί οι Έλληνες αγρότες, να καλλιεργήσουν τη γη, αλλά χρειάζεται μια δεύτερη προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι ότι πρέπει τα προϊόντα που παράγονται να μπορούν να αγοραστούν από τους Έλληνες πολίτες, να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με αυτά τα οποία εισάγονται από την Ευρώπη, και εμείς εδώ οι επιστήμονες είμαστε αλληλέγγυοι στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, είμαστε συμπαραστάτες και βοηθοί τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θα καταδείξουμε, θα αποδείξουμε, γιατί τα έχουμε μελετήσει, ότι αυτά που εισάγονται είναι ακατάλληλα για τη δημόσια υγεία, και έχουμε όλες τις μελέτες εκείνες οι οποίες το αποδεικνύουν αυτό, τις επιστημονικές εννοώ μελέτες, και έχουμε να προσβάλλουμε επιστημονικά και να ζητήσουμε και ευθύνες από εκείνους τους επιστήμονες, κυρίως της Ομοσπονδίας Τροφίμων και Φαρμάκων, η ΕΦΣΑ η λεγόμενη της Ευρώπης, η οποία δηλώνει ανερυθρίαστα με τις επιτροπές των επιστημόνων που έχει, ότι τα τρόφιμα αυτά είναι ασφαλή, και αυτοί οι οποίοι υπογράφουν ανήκουν στη λεγόμενη καθεστωτική επιστήμη. Και ποια είναι η καθεστωτική επιστήμη? Είναι εκείνοι οι επιστήμονες οι οποίοι είναι προσκυνημένοι στο πολιτικό σύστημα, είναι άνθρωποι των εταιριών και συμβάλλουν με τις γνωματεύσεις τους, συμβάλλουν απόλυτα και δίνουν νομιμοποίηση στις άνομες, παράνομες και εγκληματικές πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίες παράγουν αυτή την οσιρότητα. Γιατρέ, όλοι αυτές οι πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πραγματικά δηλητηριάζουν καθημερινά όχι μόνο τον ελληνικό λαό, όλους τους λαούς περισσότερους, θυσιάζοντας τα πάντα στο βωμό του κέρδους και της εξάρτησης που θέλουν να έχουν απέναντι σε αυτούς τους λαούς, έχουν διεισδύσει παντού, όχι μόνο σε κυβερνήσεις και σε υπουργικά συμβούλια και σε μεγαλοτραπεζίτες. Εδώ έχει γίνει μεγάλη έτσι αφομοίωση αυτού του συστήματος. Είναι δύσκολο να παταχθεί εάν και εφόσον δεν εξεγερθούν οι μάζες του λαού. Εάν δεν εξεγερθούν οι τοπικές μικρές κοινωνίες να ενωθούν όλες μαζί και να αντιδράσουν και να βγει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενημερώσει πρωτίστως βέβαια τους πολίτες για αυτά όλα τα οποία τουλάχιστον συζητάμε τόση ώρα και τα οποία θα είναι βέβαια θέμα συζήτησης και στην ημερίδα της Κυριακής που θα πραγματοποιηθεί εκεί στο Ευγενίδη με την συμβολή και τη βοήθεια του Πασχάλη του Συρίγου, να τον ευχαριστήσω κι εγώ για όλη αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει. Θα πρέπει όμως να βγει και ένα project, ένα πρόγραμμα από μικρές τοπικές ομάδες στους μικρούς τοπικές κοινωνίες για να
ξεκινήσει η ενημέρωση πληροφόρηση για το ζήτημα, το τρομακτικό αυτό το οποίο θίγουμε για την ποιότητα, για τα τρόφιμα και θα πρέπει οι Δήμοι να βγάλουν προγράμματα σε όλη την χώρα, τα οποία προγράμματα θα βοηθούν τον πρωτογενή τομέα για να θρέψουν στοιχειωδώς τους τοπικούς πληθυσμούς τους. Εάν δεν το καταλάβουν οι Δήμαρχοι, τα Δημοτικά Συμβούλια, ζήτω που καήκαμε μέσα στην επόμενη τριετία. Για να μην πω ότι στο επόμενο χρόνο θα έχουμε επισυντιστικό πρόβλημα, όπως το είπατε. Αυτό είναι πρώτον θυρών. Ένα ζήτημα τρομακτικής κοινωνικής σημασίας. Δεν κινδυνολογώ, αλλά τουλάχιστον επειδή βλέπω αύριο τι ακριβώς θα γίνει, θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, κύριε Γιαννουλόπουλε, εσείς και γενικά όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν και δεν βρίσκονται βέβαια εργάτες ή υπόδουλοι σε αυτά τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των πολιτικών των Βρυξελών, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, ζήτω που καήκαμε και σαν ελληνικό έθνος έχουμε τελειώσει. Αυτά που βλέπουμε τώρα δεν τίποτα. Σωστά. Πέστε πότε θα είναι η μερίδα για να πληροφορηθούν και αυτοί που μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, γιατί την εκπομπή την έχουμε και σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο και πολλοί συμπολίτες μας, συνέλληνες, τη βλέπουν, την παρακολουθούν και στην πρωτεύουσα. Θα γίνει στην πρωτεύουσα την Κυριακή, ώρα, πέστε το. Σάββατο, για να το διευκρινίσουμε, νομίζω ότι είναι Σάββατο και όχι Κυριακή, κάνουμε μια μικρή διευκρίνηση, είναι στις 17 το Σάββατο. Στις 17 το Σάββατο, είναι το Σάββατο, για να έρθουν και μην κάνουν λάθος την ημέρα. Λοιπόν, περιγράψατε τι αυτή τη στιγμή, κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Στρογγύλη, ότι αποκάλυψη της αληθινής γνώσης στην ουσία που πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι πρέπει να κάνει, γιατί η ανεξαρτησία ενός λαού περνάει πάνω από την αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θα κάνουμε το Σάββατο. Αυτό πρέπει να ακολουθήσουν και όλες οι άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ήδη μου έχουν κάνει πρόταση να πάμε να μιλήσουμε πάνω ομάδα επιστημόνων από το μέτωπο το Πανεπιστημονικό στα Γρεβενά. Και στην Κρήτη επίσης έχουν γίνει προτάσεις ήδη. Ο λαός σηκώνεται, βλέπει ότι δεν επιβιώνει, βλέπει αδιέξοδα και πάει να στηριχτεί πλέον στους επιστήμονες, αλλά πού, όχι στην επιστήμη εκείνη που κάποτε είχε ηγεμονικό προστατευτικό ρόλο. Αυτός, λοιπόν, ο ρόλος, όπως είπαμε πριν, ήταν ένας ρόλος που συνεργασίας με την καθεστωτική επιστήμη και εκεί υπάρχουν οι μεγάλες ευθύνες. Όμως, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των επιστημόνων είναι στις επάλξεις, και μπορούμε να συγχαρούμε τους Έλληνες επιστήμονες και που επικεφαλής είναι οι γιατροί σε αυτή την προσπάθεια, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και από εκεί και ύστερα να του πούμε ότι το χρέος αυτό το οποίο έχει φτιαχτεί είναι φτιαγμένο από νομικούς και πολιτικούς, δεν είναι χρέος δημοσιονομικό, είναι χρέος το οποίο φτιάχτηκε για να αναπαράγονται και να κλωνοποιούνται αυτές οι κυβερνήσεις στην εξουσία, είναι παράνομο και προϊόν διαφθοράς και τοκογλυφίας και βάσει των διεθνών κανόνων του ΟΗΕ συγκεκριμένες οι συμβάσεις περιγράφουν απόλυτα, μπορεί νόμιμα να διαγραφεί ολόκληρο μονομερός μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ εφόσον η κυβέρνηση καλέσει τη χώρα και την κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτή είναι η κατάσταση, έκτακτη ανάγκη αντιμετώπιζουμε τώρα, και καταθέτει αυτή την πρόταση στην συνέλευση του ΟΗΕ, διαγράφεται το χρέος μονομερός και περνάμε μετά πλέον σε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με ανταγωνιστική προστασία των προϊόντων της γης και της κτηνοτροφίας, γιατί όπως ξέρετε και ξέρουν πολύ καλά οι αγρότες μας ότι η αγροτική η παραγωγή και η κτηνοτροφική παραγωγή είναι βιομηχανίες χωρίς στέγη. Τι εννοούμε χωρίς στέγη? Εννοούμε ότι μπορεί να την καταστρέψει ο λίβας, το χαλάζι και οι καιρικές συνθήκες, για να βρεθεί ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος χρεωμένος και να μην μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Εδώ λοιπόν η πολιτεία με δική μας σύσταση και προτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την ζωή και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των αγροτικών, για να μπορέσουν να παράγουν το προϊόν, το βιολογικό προϊόν της αγροτικής και της κτηνοτροφικής οικονομίας σύμφωνα με τις οδηγίες των κτηνιάτρων, των γεωπόνων και των γιατρών.
που εμείς θα έχουμε όλα τα σχέδια αυτά. Γι' αυτό λοιπόν το περνάμε μήνυμα σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τους κτηνοτροφικούς, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και από κοινού πλέον να κάνουμε την ανατροπή. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την απόψινή μας κουβέντα που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο χρονικό διάστημα να βρεθούμε και από κοντά, να κάνουμε και μία-δύο εκπομπές ενημερωτικού χαρακτήρα στο κομμάτι το οποίο προείπατε όσον αφορά την ασφάλεια και την δημιουργία τέτοιων δομών ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα για προϊόντα τα οποία να ωφελούν τον άνθρωπο και όχι να τον καρκινοποιούν. Ακριβώς. Σε ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί από εκεί πέρα αρχίζει μετά ο κλόνος των συμφερόντων με τις μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες είναι αλληλοεξαρτώμενες όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα την οποία θέλουν να χρησιμοποιήσουν πάνω σε πληθυσμούς και πάνω στο ανθρώπινο γένος. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Γιαννουλόπουλε. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσετε, κύριε Στρογγύλη. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Από τη δεοντολογία της επιστήμης είναι καθήκον του κάθε επιστήμονα να αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας, να τα αναδεικνύει, να τα καταγγέλει και να προτείνει λύσεις. Αυτός είναι ο ορισμός του επιστήμονα. Έτσι κι αλλιώς. Εμείς λοιπόν το κάνουμε, είναι καθήκον μας, θα το κάνουμε και είμαστε στρατευμένοι πλέον σε αυτή την προσπάθεια και είναι μονόδρομος να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τα φαύλα αυτά πολιτικά καθεστώτα που έφεραν τη χώρα σε αυτή τη δεινή θέση παγκόσμια και είναι ντροπή για την ανθρωπότητα η Ελλάδα να έχει καταντήσει σε αυτό το χάλι που ζούμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να έχετε κουράγιο, κύριε. Καλό βράδυ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον γιατρό μας, τον κύριο Ανδρέα Γιαννουλόπουλο. Ενδιαφέρουσα ημερίδα το Σάββατο λοιπόν στο Ευγενίδη Ίδρυμα. Καλό θα είναι και οι επιστήμονες να δώσουν τα φώτα τους σε αυτές τις προεκτάσεις της καθημερινότητας και της απασχόλησης εδώ στην χώρα μας. Σημαντικό ζήτημα. Σύρος, ένα βήμα μπροστά. Ένα δελτίο τύπου, κυρίες και κύριοι, η παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας εδώ στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι απέκρυψε το συγκεκριμένο γεγονός και την καλεί να επανέλθει άμεσα στην νομιμότητα και να σταματήσει να εκθέτει το Δήμο με άστοχες και επιπόλαιες ενέργειες. Αναφέρομαι βέβαια στην περίπτωση της απόρριψης του εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου του Νομού των Κυκλάδων σχετικά με την πληρωμή της δημιουργίας της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Σύρου. Και το κάνει γνωστό η παράταξη Σύρος ένα βήμα μπροστά. Βέβαια έγινε και θέμα συζήτησης, έχουν γίνει και οι ανάλογες τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Έρχεται βέβαια η μείζων αντιπολίτευση και λέει ότι στο δελτίο τύπου ο κύριος Μαραγκός, ο Δήμαρχος, είναι υπόλογος όχι μόνο γιατί έδωσε την κατεύθυνση για αυτές τις παράνομες ενέργειες, αλλά και γιατί προσπάθησε επανειλημμένα να παραπλανήσει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι στις συγκεκριμένες αναθέσεις είχε συμφωνήσει η Υπηρεσία Επιτρόπου και προσποιούμενος άγνοια για τους αναδόχους των συμβάσεων που έτυχε να έχουν κοινά τηλέφωνα, διευθύνσεις και email κλπ. Η Δημοτική Αρχή είναι εκτεθειμένη γιατί προσπάθησε να αποκρύψει επανειλημμένα το αναφερόμενο έγγραφο το οποίο παραλήφθηκε από το Δήμο μας στις 21 Απριλίου, εννοώντας για την απόρριψη αυτών των χρηματοδοτήσεων. Το απέκρυψε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 24ης Απριλίου 2015, κατά την οποία κλήθηκαν να ψηφίσουν την παράταση της παράδοσης της κατασκευής ιστοσελίδας χωρίς να υπάρχει το σχετικό έγγραφο που καθιστά στην ουσία άκυρη την ομοειδή σύμβαση. Να πω εγώ βέβαια στους τηλεθεατές αλλά και σε αυτούς τους συντάκτες ότι αυτά δεν είναι πρωτόγνωρα. Αυτά γινόντουσαν και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και με τα χέρια ψηλά και με τα πόδια ψηλά. Έχουμε κάνει βιντεοκλίπ ολόκληρο εδώ. Έχουμε στυλιτεύσει, θα έλεγα, μέσα από την κριτική μας τάση τις ενέργειες των δημοτικών αυτών αρχών, οι οποίες βρίσκονται εδώ στην πρωτεύουσα, στην πρωτεύουσα του νομού. Και λέει η μείζων αντιπολίτευση, καλούμε τον κύριο Μαραγκό και τη Δημοτική Αρχή για μια ακόμη φορά να επανέλθουν άμεσα στην νομιμότητα και να σταματήσουν να εκθέτουν το Δήμο μας με άστοχες και επιπόλαιες ενέργειες. Ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη δικαστική εξέλιξη, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε και δικαστική εξέλιξη. Κάποια στιγμή πρέπει να πιάσουν και κάνα δύο αυτιά και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για όλες αυτές τις πρακτικές. Δεν είναι θέμα πολιτικών, είναι θέμα συμπεριφορών. Και όταν λέω συμπεριφορών, όποιο έργο υποβάλλεται ή προτείνεται από οποιοδήποτε
θα πρέπει αυτό το έργο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να πληρεί τα κριτήρια της απόλυτης διαφάνειας, κύριε Δήμαρχε, σημερινέ Δήμαρχε και οι υπόλοιποι που σηκώνετε τα πόδια και τα χέρια στα δημοτικά συμβούλια. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν αυτά τα δείγματα της αλαζονίας. Γράφει διάφορα λοιπόν εδώ ο επικεφαλής της Μπίζωνας μειοψηφίας. Δημοτικά συμβούλια έχουμε. Γιατί το σχολιάζω? Το σχολιάζω επειδή έχουν γίνονται πάρα πολλά, αλλά μούγκα στα πολλά, στα άστοχα της σημερινής παρούσας Δημοτικής Αρχής, και οι αστοχίες οι πολιτικές είναι πολλές, δεν είναι μία, είναι πολλά τα οποία δημιουργούνται. Και θα πρέπει αυτά να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό των δημοτών και πολιτών και συμπολιτών μας, γιατί θα πρέπει να λογοδοτούν και θα πρέπει να δείχνουν με το παράδειγμά τους τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουν οι τοπικές κοινωνίες για να φύγουν το αδιέξοδο το οποίο βρίσκονται. Και το να μην κάνουμε τίποτα ουσιαστικά είναι σιωπηρή αποδοχή όλης αυτής της νοοτροπίας και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό τα λέμε εμείς από εδώ, έτσι. Και δεν είμαστε μόνοι, φαντάζομαι. Θέλω, φίλες και φίλοι, να φύγουμε από τη Σύρο, να πάμε στη Μύκονο. Να πάμε στη Μύκονο και στο. Και στο θέμα το ότι θέλω να φύγω και να πάμε σε έναν τουριστικό. Ένα διαμάντι της χώρας μας, ένας τουριστικός προορισμός παγκόσμιας εμβελίας, είναι η Μύκονος. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον νεότατο, ίσως τον νεότερο δήμαρχο της Ελλάδας μας, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κουκάς. Κύριε Κουκά, καλησπέρα σας. Με ακούτε, κύριε Δήμαρχε? Σας ακούω, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Με ακούτε καλά από το τηλέφωνο, όχι από τις συχνότητες, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Από το τηλέφωνο λοιπόν με ακούτε. Από το τηλέφωνο σας ακούω μια χαρά. Είστε λοιπόν ο νεότερος δήμαρχος της Ελλάδας μας, της χώρας μας, και επειδή σας έχω γνωρίσει και σαν περιφερειακό σύμβουλο, έχω μια προσωπική άποψη στο πρόσωπό σας. Γνωρίζετε και το αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές ότι εγώ δεν. Φτιάχνω εγκόμια να γλύψω κάποιον, το ξέρετε πολύ καλά. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους για να μην παρεξηγηθώ από κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να ακούσουν έτσι για την προσωπική άποψη, και καταθέτω την προσωπική μου άποψη. Δόξα τω Θεώ, τα νησιά μας είναι κοντινά και οι τόποι μας είναι μικροί και γνωριζόμαστε όλοι καλά μεταξύ μας. Άρα νομίζω δεν σας παρεξηγούν οι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να σταθώ στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας δήμαρχος, ένα δημοτικό συμβούλιο ενός τέτοιου παγκόσμιου προορισμού όπως είναι η Μύκονος. Αυτή η κατάσταση η οποία παρελήφθη από εσάς προσωπικά, φυσικά θα υπήρχαν οι ελλείψεις και οι παραλήψεις των προηγούμενων διοικήσεων ή δημοτικών αρχών ή κρατικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θέλω να θίξουμε, κύριε Δήμαρχε, σήμερα είναι ποια κατάσταση βιώνει το νησί σας. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, θέλω όμως να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον τόπο σας εκεί. Γιατί η υποστελέχωση και μεσούσεις ξεκινώντας το καλοκαίρι θα δημιουργηθούν προβλήματα και ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληφθούν άμεσα και να δοθούν λύσεις, φαντάζομαι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πολύ θερμή εισαγωγή σας τόσο στο πρόσωπό μου όσο και για το νησί μας. Το νησί μας, εντάξει, τα λόγια περισσεύουν, είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Αποτελεί και πρέπει να αποτελεί τη βιτρίνα της χώρας μας. Υποδέχεται σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Επισκέπτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Ωστόσο, όπως εισαγωγικά είπατε, οι υπηρεσίες, οι κρατικές, αλλά και ο Δήμος, ο δικός μας, ο Δήμος της Μυκόνου, είναι τραγικά υποστελεχωμένες. Και εξηγούμε. Στο νησί της Μυκόνου δεν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία. Στο νησί της Μυκόνου αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακάλυπτες βάρδες στο ΕΚΑΒ. Οι γιατροί μας είναι μετρημένοι μάλλον στα δάχτυλα του ενός χεριού. Η αστυνομία δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη και οι υπάλληλοι που είναι να αποσπαστούν για φέτος το καλοκαίρι, που χρειάζεται να έχουν παραπάνω προσωπικό, ακυρώνουν τις αποσπάσεις τους, γιατί δεν γίνονται με έξοδα του δημοσίου, γίνονται με δικά τους έξοδα, και είναι γεγονός ότι το κόστος ζωής στα νησιά το καλοκαίρι είναι ακριβότερο από ό,τι είναι στην υπηρετική Ελλάδα ενδεχομένως. Όποια υπηρεσία και να πιάσουμε, υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλετε να μιλήσω για το Δήμο της Μυκόνου, τον οποίο και προείσταμε. Ο Δήμος της Μυκόνου, θα σας πω μονάχα για μια υπηρεσία, για την τεχνική υπηρεσία, η οποία έχει και την πολυοδομία μέσα. Η πολυοδομία της Μυκόνου καταλαβαίνετε τη συχνότητα εργασιών και τήσεων. Και τι σημαίνει? Έχει μόλις 2 μηχανικούς. 2 μηχανικοί, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τα καθήκοντα του πολυοδόμου, να ελέγχουν τις καταγγελίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές, και ταυτόχρονα να είναι και τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, ενός Δήμου που θέλουμε να έχει ανάπτυξη.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω και στην οικονομική υπηρεσία, για να καταλήξω στην υπηρεσία περιβάλλοντος, στην οποία υπηρετούν 15 άτομα. Και δεν εννοώ 15 εργάτες, 15 μαζί με τους οδηγούς. 15 άνθρωποι λοιπόν είναι υποχρεωμένοι ή περιμένει το κράτος να καθαρίσουν αυτό το νησί που έχει τόσο κόσμο. Έχει κουραζιερόκλια. Χθες είχαμε 12.000 επισκέπτες από κουραζιερόκλια. Χθες που μιλάμε. Φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα οποία πολύ εύλογα με περιγράψατε με πολύ λίγα λόγια, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, με λίγα λόγια να περιγράφουμε την πραγματική εικόνα που βιώνουμε. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι και τα συναρμόδια υπουργεία. Σαφώς, αλλά μου λένε ότι η Μύκονος δεν είναι ξεχωριστό κράτος και ότι στην Ελλάδα μέχρι το 2017, 11 μνημονίου ή όπως το λένε σήμερα, απαγορεύονται προσλήψεις και δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο, όσον αφορά τουλάχιστον τα κομμάτια στα οποία μπορούμε, ο Δήμος Μυκόνου, το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει αποφασίσει και έχει ήδη προκηρύξει διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών από κομιδής από ιδιώτη ανάδοχο, για την λειτουργία του ΧΙΤΑ από ιδιώτη ανάδοχο. Δεν είναι επιλογή μας το outsourcing, αλλά εκεί οδηγούμαστε. Από τη στιγμή που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε προσλήψεις, εμένα θα χαρά μου να κάνω προσλήψεις, προχωράμε σε εργολαβίες. Όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί είναι στον αέρα, αλλά ο ιδιώτης δεν μπορεί να μπει σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός να υπηρετεί στο νησί της Μυκόνου. Και πώς αυτή η πύλη εισόδου, αυτή η βιτρίνα της χώρας. Υπάρχει αυτές τις ώρες ένα πρόβλημα με κάποια παιδιά Ρωμά τα οποία είναι στο κρατητήριο της αστυνομίας. Μας ζητάνε κοινωνικό λειτουργό και ο Δήμος δεν έχει. Δεν είχε ποτέ κοινωνικό λειτουργό. Και στο νησί μας επίσης δεν υπάρχει και καμία αποκεντρωμένη υπηρεσία της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι τηλεθεατές σας. Στο νησί της Μυκόνου η περιφέρεια, η οποία είναι μια άλλη δομή, είναι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, δεν έχει κανέναν υπάλληλο. Δεν έχει καμία υπηρεσία. Καμία υπηρεσία δεν υπάρχει. Δημοσία. Υπήρχε παλιότερα μονάχα ο κτηνίατρος, ο οποίος και αυτός πλέον έχει μεταφερθεί στη Σύρο και μας επισκέπτεται μονάχα όταν ανοίγει το σφαγείο. Άρα όλοι και όλοι τα περιμένουν από το Δήμο. Ένα Δήμο όμως ο οποίος είναι υποστελεχωμένος, τον οποίο αρκετοί υπάλληλοι του θέλουν να φύγουν γιατί δεν είναι ντόπιοι και επειδή είναι ακριβή πια η ζωή για αυτούς, θέλουν να γυρίσουν στα μέρη τους. Όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε κληθεί να τα αντιμετωπίσουμε. Και έχετε δεμένα τα χέρια σας, βέβαια. Γιατί είναι δεμένα τα χέρια μας. Σαν η Μύκονος δηλαδή, δεν αποτελεί. Αν μου λέγατε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ναι, που έχω αντιμετωπίσει αυτούς τους μήνες, είναι ότι δεν έχω υπαλλήλους. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Είμαστε ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Και νέο, ξέρετε, το νέο δεν έχει να κάνει μονάχα με την ηλικία, έχει να κάνει και με τη φρεσκάδα του μυαλού. Ωστόσο, αν και θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, είναι τα χέρια μας δεμένα και γίνουν τα πράγματα πολύ πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε. Νομοθετικές πρωτοβουλίες θα αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση τουλάχιστον για περιπτώσεις τέτοιες όπως είναι η Μύκονος, η Ρόδος και άλλα τουλάχιστον σημεία. Η κυβέρνηση στη Μύκονο τη σκέφτεται όταν είναι μονάχα να εισπράξει. Άμα είναι να συζητήσουμε για την αύξηση του ΦΠΑ, για κανένα φόρο πολυτελείας, να, ξέρει, έχει για γίνει τίποτα τέτοια, τότε μας θυμάται η κυβέρνηση. Έχει γίνει και πολύ ντόρος, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Η Μύκονος, η Σαντορίνη, τουλάχιστον δύο προορισμοί εδώ του νομού των Κυκλάδων, που σαν αγελάδα τη βλέπουν για να αρμέξουν και να εισπράξουν. Και μόνον εκεί. Τις στοιχειώδες υποχρεώσεις τους στην ανταποδοτικότητα όλων αυτών που εισπράττουν, αλλού τυρβάζουν και λένε ότι Μύκονος και διδημότυχο, δίχως να εννοώ κάτι έτσι επιβαρυντικό. Δεν καλά τα λέτε. Την Αγελάδα, για να την αρμέξεις, πρέπει να την έχεις ταΐσει πρώτα. Μα πώς θα γίνει, 1, 2, 3, 5, 10, εκεί καταλήγουμε τότε να πούμε πού πάμε. Οι Μυκονιάτες δεν έχουν πρόβλημα να συζητήσουν να πληρώσουν τους φόρους, ενδεχομένως και επιπλέον φόρους, γιατί έχουν επιπλέον έσοδα. Από εκεί και πέρα όμως και το κράτος θα πρέπει να είναι ανταποδοτικό, όπως είπατε. Μήπως χαλάει την συνταγή όλη αυτή η δημοτικότητα και όλη αυτή η ανάπτυξη και αύξηση του τουριστικού προϊόντος και χαλάντηση τη γενικότερη συνταγή και εικόνα οι Μυκονιάτες, οι Σαντορινοί και γενικά οι τοπικοί αυτοί πληθυσμοί, οι οποίοι έχουν δώσει αυτή την όθηση και ξεφεύγουν από τη μιζέρια και από αυτό το σχέδιο το οποίο υλοποιείται στην χώρα μας τα τελευταία 6 με 16 χρόνια, κύριε Κουκά, θα ήθελα να πω και προσπαθούν. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχω δουλέψει και στο εξωτερικό, δούλευα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Εγώ ξέρω ή θέλω να πιστεύω ότι τους πρωταθλητές τους αγκαλιάζεις και τους ενισχύεις για να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Δεν τους χτυπάς. Εδώ τους πρωταθλητές, τουλάχιστον των Κυκλάδων που είναι Μύκονος και Σαντορίνη, μας βλέπουν, δεν θέλω να πω σαν εχθρούς, αλλά όχι φιλικά σίγουρα. Και είναι κάτι το οποίο το λέω συνεχώς εγώ και στα δημοτικά μας συμβούλια. Δηλαδή από τότε που έχουμε αναλάβει το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Λες και φταίει Μύκονος ή Σαντορίνη για όλα τα προβλήματα αυτού του έθνους. Γι' αυτό σας είπα, μήπως
Αλλά τέλος πάντων, εσείς σαν... Τα συμπεράσματα είναι εύκολα και δεν θα ήθελα να τα βγάλω εγώ. Όχι, τα βγάζουν οι τηλεθεατές και οι πολίτες που μας ακούν, αγανακτώντας και προκαλώντας και με την τοποθέτηση, αν θέλεις, κύριε Δήμαρχε, και με την δική μου παρέμβαση, προκαλώ την οποιαδήποτε νομοθετική εξουσία η οποία βρίσκεται εδώ στην χώρα αυτή να πει τα πράγματα τι ακριβώς συμβαίνουν και να πάρουν πρωτοβουλίες νομοθετικές τέτοιες που να καθορίσουν και όχι να σκεφτούν πώς θα προσθέσουν ένα φόρο προστέμενης αξίας επειδή έρχονται χίλιοι άνθρωποι παραπάνω. Και η Μύκονος είναι νησί ακόμα. Εντάσσεται στην νησιωτική πολιτική που πρέπει να ασκείται και το νησί της Μυκόνου, γιατί δεν έχει μόνο... Δεν έχει μόνο επισκέπτες, έχει και ντόπιους κατοίκους η Μύκονος και θα πρέπει η έλλειψη του γιατρού, η έλλειψη της αστυνόμευσης να μην δημιουργεί προβλήματα και στον ντόπιο κάτοικο, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι μόνο το τουριστικό προϊόν που δημιουργεί όλη αυτή την πολυπληθή εικόνα, την οποία φαντάζουν αυτοί οι οποίοι απλώνουν τα φτιάρια για να εισπράττουν μόνον έτσι και να σκέφτονται και να συντάσσουν στα γραφεία διάφορα νομοσχέδια τα οποία γίνονται τροπολογίες και να. Λένε, ξέρω εγώ, στον κάθε επιχειρηματία, έκανες κινήσεις τέτοιες οι οποίες προσέδωσες και έφερες κόσμο με δικές σου πρωτοβουλίες στο μαγαζί σου, αλλά είναι το μακρύ χέρι το δικό μου, φέρτα εδώ τα μισά. Μα δεν είναι έτσι. Πρέπει να αντιληφθούμε τι ακριβώς θέλουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να γίνω προστάτης αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να απαλλαγούν από το φόρο. Μα και στη Βόρεια Ευρώπη ισχύει το μοντέλο που λέτε. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Μπορεί να αγγίζει και το 50% του εισοδήματος. Ωστόσο, μιλάμε για ένα άλλο κράτος. Για ένα κράτος πρόνοιας με κοινωνική πολιτική και κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό, κύριε... το πρόσωπο του κράτους είναι απάνθρωπο. Εγώ αυτό το εισπράττω από τις τοπικές μας κοινωνίες και το βλέπω στην καθημερινή μας συζήτηση που κάνουμε με πάρα πολλά νησιά. Βλέπουμε τι ανάλγητο κράτος έχουμε και τι συμπεριφορά έχει απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Ούτε τα στοιχειώδη δεν μπορεί να καλύψει και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτό πρέπει να μπει φρένο και θα πρέπει εσείς οι τοπικοί άρχοντες να είστε μπροστάριδες και να απαιτήσετε, να διεκδικήσετε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα και υποχρεωτικά απέναντι στους πολίτες να δοθούν από το κράτος, κύριε Δημάρχη. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την διεκδίκηση, ίσως με άλλους δυναμικότερους τρόπους. Αυτό θέλω να πω για να το ακούσουν και αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη σε αυτές τις πολιτικές που χαράσουν και εφαρμόζουν σε αυτόν τον τόπο, όχι μόνο για τη Μύκονο, αλλά για το νησιωτικό μας σύμπλεγμα, παραδείγμα. Τα νησιά μας πρέπει να είναι αλληλέγγυα και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, θα το ξέρετε, που πρόσφατα όταν βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που συζητάγανε μόνο για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, όλοι οι δήμαρχοι του Νοτίου Αιγαίου. Ήρθαν και ενώ θα μπορούσαν να πούνε ότι ξέρω εγώ αφορά μόνο τα δύο νησιά, όλοι γίναμε μία γροθιά τότε και πήγαμε και στη Βουλή και τότε το παγώσαμε. Θα πρέπει να διεκδικούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλληλέγγυοι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Απλά και... ξέρετε κάτι. Ναι, ναι. Στην κατάσταση που βιώνω εγώ τουλάχιστον σαν δήμαρχος αυτούς τους μήνες, η διεκδίκηση δεν έχει να κάνει με το επιπλέον που θα έπρεπε. Έχει να κάνει με τη διατήρηση των κεκτημένων. Δηλαδή. Είναι παρανοϊκό όλο αυτό που συμβαίνει. Αντί να ζητάω το συν ένα, ζητάω να κρατήσω αυτό που έχω ήδη. Εκεί οδηγούμεθα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε, για την αυτή ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε, αναδεικνύοντας τα προβλήματα άμεσα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία της Μυκόνου και ξεκινώντας και αυτή η τουριστική περίοδος θα πρέπει να γίνει προσεκτικότερη η κεντρική πολιτική απέναντι σε συμπεριφορές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες να πάρθουν όχι μόνο για την περίπτωση της Μυκόνου ή της Σαντορίνης αλλά και σε άλλες νησιωτικές περιοχές που είναι η βιτρίνα της χώρας μας και προσθέτει στην εθνική οικονομία γιατί δεν έχουμε και πολλές πηγές. Σωστά. Που εισφέρουν στην ελληνική οικονομία. Όλα τα άλλα είναι γκρίζα, μαύρα και τίποτα. Καθόμαστε και τα βλέπουμε απαθείς. Η βαριά βιομηχανία μας, δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι, έχει απομείνει, έχουμε μια υπέροχη χώρα. Ας μην τη χαλάσουμε και αυτή τη μικρή ευκαιρία την οποία μας έχει δώσει ο ευλογημένος αυτός τόπος και ο Θεός. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλά, καλό βράδυ. Κουράγιο, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Η νέα τύπου αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι σύγχρονη και νοικοκυρεμένη, φίλες και φίλοι, με λιτή χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση, με ουσιαστική ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χρήσιμων έργων στη βάση των ελάχιστων πόρων που έχει στη διάθεσή της η κάθε τοπική αυτοδιοίκηση, ο κάθε Δήμος. Τα ακούτε, κύριε Δήμαρχε?
Για σας ήταν αυτό. Όποιος κατέχει μια δημόσια θέση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να διασφαλίζει τα νότα του κινούμενος σε ηθικό και νόμιμο πλαίσιο, είναι αρχή. Και επίσης να πω ότι εξ αφορμής κάποιων έργων και κάποιων εργολαβικών εταιριών, πώς απομισούν το δημόσιο και πώς οι εργαζόμενοι με αυτές τις εταιρείες, με αυτά τα οποία τα έχω ξαναπεί, με τις αδιαφανείς διαδικασίες οι οποίες τηρούνται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με το ελεκτικό συνέδριο το οποίο απέρριψε το ένταλμα πληρωμής της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, γιατί θεώρησε ο Δήμαρχος να το κατατμήσει το έργο. Έτσι νόμισε, επειδή είναι κυρίαρχος, δεν ξέρω πώς το κατάλαβε. Στη σκέψη εννοώ ο κυρίαρχος, αδιαφανείς διαδικασίες θεωρούνται αυτές, κύριε Δήμαρχε, στις προκηρύξεις και στις αναθέσεις. Και βέβαια αυτές οι εικονικές συμβάσεις με ψεύτικες βεβαιώσεις κατά κάποιο τρόπο, κλωνοποίηση εργαζομένων σε κάποιες άλλες εταιρείες, δεν αναφέρομαι σε αυτήν, διαγωνισμοί στημένοι με διάφορες εταιρείες λαγούς, μαϊμού και φαντάσματα, διαγωνισμοί φωτογραφικοί και απευθείας αναθέσεις, σφίγγουν την στρόφιγγα και έχουν δημιουργήσει ό,τι έχουν δημιουργήσει. Και τα επακόλουθα πια είναι ότι με την συμπεριφορά αυτή επιχειρείται και η φόνευση, το σκότωμα των σωστών ή καθαρών επιχειρηματικών σχημάτων που θα μπορούσαν να δώσουν έτσι μια διαφορετική επαγγελματική και νότα στις τοπικές κοινωνίες, αλλά με τέτοιες πρακτικές σήμερα αύριο βρίσκουν την ευκαιρία και πάνε στον αγύριστο που λέμε και κλείνουν. Όπως προείπα και στην προηγούμενη μας εκπομπή, η μεσαία τάξη τέλειωσε, άρα λοιπόν έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ της τοπικής οικονομίας και των τοπικών οικονομιών, με επακόλουθο και γενική ανάπτυξη της οικονομικής ανάπτυξης που ευελπιστούν κάποιοι διάφοροι παπαγάλοι και θεωρητικοί, και κάποιοι θεωρητικοί οι οποίοι πραγματικά, άσε να μην πω τι ακριβώς λένε, ακόμα πολλοί από αυτούς δεν έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται στην κυβέρνηση, και βέβαια τροπολογίες τέτοιες οι οποίες περνούν, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο θίξαμε με την διάβγεια, και ζητήματα τα οποία θίγουν και στοχεύουν στην αδιαφάνεια και όχι στη διαφάνεια, πραγματικά είναι να απορεί κάποιος πώς είναι δυνατόν να ψηφίζονται και να περνάνε από το ελληνικό κοινοβούλιο με αριστερή κυβέρνηση, όπως τουλάχιστον εμείς έχουμε καταλάβει, τέτοια συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία προσθέτουν στην αδιαφάνεια και όχι μόνο. Την 5η 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανοσύρου, για το οποίο ενημερώθηκα την Τετάρτη 29 Απριλίου μέσω mail. Στο Συμβούλιο αυτό δεν μπόρεσα να παραστώ για μία ακόμη φορά, επειδή όπως σας έχω επανειλημμένα δηλώσει, είμαι υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε κέντρο ξένων γλωσσών, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μου χορηγηθεί άδεια τις απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με ενημέρωσή μου στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα της γνωμοδότησης σχετικά με τη μίσθωση τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας, απουσίαζε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας και άλλο ένα μέλος, το οποίο δηλώθηκε παρόν. Θα ήθελα να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά μου για όλα τα παραπάνω και παρακαλώ όπως με ενημερώσετε. Πρώτον, για ποιο λόγο δεν μπορεί να υπάρχει έγκαιρη συνεννόηση για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεών μας, ώστε να μην αποκλείονται άτομα. Β. Γιατί όχι μόνο δεν αναβλήθηκε η συνεδρίαση με απόντα 3 μέλη, αλλά μάλιστα ψηφίστηκαν θετικά ζητήματα όπως η μίσθωση τμήματος του Αιγιαλού της Βαρβαρούσας. Ελπίζω πως η τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών είναι ζητούμενο όλων όσων συμμετέχουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μας εκθέτει σε όσους μας εμπιστεύτηκαν, με εκτίμηση, Σοφία Παπασπυρίδωνος, Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου. Θα ήθελα να προσθέσω, κυρία συνάδελφος, κυρία Παπασπυρίδωνος, και αυτό το απευθύνω με δημόσια μου έτσι τοποθέτηση, στον Δήμαρχο, ο οποίος είναι άνθρωπος ο οποίος έχει υποσχεθεί προεκλογικά ότι θέλει να υπηρετήσει και αυτός τη διαφάνεια, κάτι το οποίο δεν μου το έχει αποδείξει εμένα, και το λέω και δημόσια και το καταθέτω με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί έχω και την ανάλογη επιχειρηματολογία και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία τουλάχιστον με αναγκάζουν και δημόσια, λέω αυτό που καταθέτω. Αλλά με προβληματίζει και η επιστολή σας, κυρία Παπασπυρίδωνος, και θα πρέπει να επιληφθεί άμεσα ο Δήμαρχος για το συγκεκριμένο ζήτημα, όχι μόνο να δοθούν απαντήσεις και να κοιτάξει ο Δήμαρχος
να δει τι ακριβώς γίνεται και με το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο καταγγέλλεται στο δημόσιο που δημοσιοποίησα πριν λίγο αυτό το θέμα. Και την Δευτέρα που υπάρχει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα είμαι όλος αυτιά να παρακολουθήσω τις τοποθετήσεις και τις αιτιάσεις τις οποίες τουλάχιστον θα έχει να μας πει ο Δήμαρχος και οι επιτελείς και οι καθήλυνα αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, γιατί πραγματικά ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι με πολλά ζητήματα τα οποία δείχνουν, αν μη τι άλλο, μια πολιτική σύγχυση να επικρατεί. Θέλω κάπου εδώ να βάλω μια ανωτελεία, να σας ανανεώσω το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη. Άλλη μια εκπομπή πήγε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω. Είχα κι άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Πέρασε κι αυτή η ώρα λοιπόν. Να πω τα χρόνια μου πολλά εκεί στην φίλη μου τη Χαρούλα στη Μάρπισσα, στον κύριο Νίκο και σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτό το υπέροχο νησί στην Πάρο. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την τιμή, τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του Στέλλα, του Νίκου του Στέλλα, αυτού του μεγάλου αγωνιστή. Το κεφάλι ψηλά, κρατήστε μια αξιοπρέπεια, τηρήστε, θα έλεγα, αυτά που πρέπει να τηρούνται. Μη σκύβετε το κεφάλι, μη γίνετε δούλοι για να μην δώσουμε ένα κακό παράδειγμα στις επόμενες γενιές των παιδιών μας. Αντισταθείτε όσο έχουμε τον χρόνο και τη δυνατότητα σε αυτόν τον τόπο να τον κρατήσουμε όρθιο κόντρα σε κάποιους πολιτικά περίεργα σκεπτόμενους ανθρώπους, είτε γυναίκες είτε άντρες, δεν έχει σημασία. Πάντως θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να δώσουν την όθηση προς τα εμπρός. Να είστε καλά, κουράγιο, αισιοδοξία, καλές ημέρες θα έχουμε το καλοκαίρι. Και προσπαθήστε τουλάχιστον να προσθέσετε και εσείς ένα λιθαράκι στην εθνική οικονομία και παρά τις δυσκολίες οι οποίες μας δημιουργούν ή μας θέλουν να δημιουργήσουν κάποιοι πολιτικοί και κάποια σενάρια τα οποία τουλάχιστον ακούγονται. Γεια χαρά, καλό βράδυ, να είστε καλά.